Ωστόσο, σήμερα η Ηλιάνα Κανέλη το πρωί, στην πρωινή ενημέρωση στην εκπομπή της ΝΕΤ, διέψευσε τα λεγόμενα της κυρίας Ζαρούλια. Ουσιαστικά δεν είπε ότι δεν είμαστε ξαδέλφες ξεκάθαρα. Είπε ότι αυτά είναι βλακίες. Πώς το λένε. Έδειξε να το αρνείτε όμως. Θα πάμε να το δούμε, να το ακούσουμε το απόσπασμα έτσι, το χαρακτηριστικό και θα το σχολιάσουμε μετά. Η Γιάννα Κανέλη σήμερα το πρωί έδωσε την δική της απάντηση στην Ελένη Ζαρούλια, βουλευτή της Χρυσής Αυγής και σύζυγο του Νίκου Μιχαλολιάκου, για το αν είναι συγγενής της ή όχι. Η δημοκρατία δεν χωράει αστιάκια ότι εγώ είμαι συγγενής με την κυρία Μιχαλολιάκου και παίζαμε μαζί στην ίδια παραλία με το ίδιο κουβαδάκι. Α, λες για δημοσίευμα. Μιλάω για ήθιες και κακοήθειες. Ναι, εντάξει, δεν μας αφορά. Ούτε θα αναγκαστώ να οπλοφορήσω στα γεράματα εντός κοινοβουλίου. Χθες η Ελένη Ζαρούλια είχε υποστηρίξει στο Ιόνιον FM ότι όχι μόνο έχει συγγενική σχέση με τη Γιάννα Κανέλη, αλλά είχε στενές επαφές σε μικρότερη ηλικία μαζί της. Με τη Γιάννα Κανέλη κάναμε αναγκαστικά παρέα, διότι είναι μακρινή συγγενής μου. Δεν το γνωρίζαμε αυτό. Ναι, όταν ήμασταν παιδιά, παίζαμε στην άμμο στη παραλία στη Βουλιαγμένη, με την αδερφή της και τον πατέρα της και τη μητέρα της. Όλα αυτά που λέει είναι παραμύθια. Έρχεται από ένα μεγάλο αστικό περιβάλλον. Την είχαμε δει σε ένα από αυτά τα κλαμπ και της μίλησε ο πατέρας μου και έκανε ότι δεν τον ήξερε. Τι να πω. Λοιπόν, επιλογή δεν θα την έκανα παρέα. Την έκανα όμως εκ των πραγμάτων, καταλάβατε. Μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν ήμασταν μικρά. Σε ποια ηλικία αν επιτρέπετε. Μικρά. Ξέρω εγώ, αυτή είναι και μεγαλύτερη μου λίγο. Μακρινά ξαδέλφια. Τώρα από την πλευρά της μητέρας θα σας γελάσω, ούτε εγώ έχω καταλάβει καλά-καλά. Αλλά κάναμε παρέα οι γονείς μας δηλαδή. Σήμερα θα υπήρχε περίπτωση να ξανακάνετε παρέα, δηλαδή αν έκανε μια προσέγγιση. Δεν νομίζω να επιθυμεί. Σας είπα, με τον πατέρα μου που την είχαμε δει πριν χρόνια σε ένα από τα κλαμπ, τη χαιρέτησε ο πατέρας μου και αυτή κανένας δεν τον ξέρει. Οπότε δεν είναι θέμα να θέλω εγώ να κάνω παρέα μαζί της. Δεν θέλει. Η κυρία Κανέλη. Η βουλευτής του ΚΚΕ και γνωστή δημοσιογράφος δήλωσε σήμερα μεταξύ άλλων ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να γίνει προσωπικός στόχος. Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχω υποχρέωση να υπερασπιστώ εκτός των άλλων και τα 36 χρόνια της ζωής μου. Της δημόσιας ζωής μου. Yes. Είμαι συγκεκριμένος στόχος και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να με κάνει προσωπικό στόχο. Επιτρέψτε μου, οι απειλές της Χρυσής Αυγής είναι εναντίον συνολικός του πολιτικού συστήματος. Έχουν απειλήσει προεκλογικά νόμιμα, βάλτε εντός εισαγωγικών νόμιμα γιατί τους επιτράπει, ότι θα μπουν στη Βουλή και θα δέρνουν, το καταλαβαίνετε. Η Ελένη Ζαρούλια, ερμηνεύοντας το χαστούκι του Ηλία Κασιδιάρη στη Γιάννα Κανέλη, πιστεύει πως ήταν χαστούκι από πολλούς Έλληνες. Το χαστούκι στο μάγουλο της κυρίας Κανέλη, η οποία η κυρία Κανέλη ισχυρίζεται ότι χαστούκισαμε την Ελλάδα. Εμείς από την άλλη έχουμε πάρει πάμπολα μηνύματα, το οποίο λέει ότι το χαστούκι το έδωσε όλη η Ελλάδα. Και μας είπαν καλά έκανε, διότι αυτή η κυρία ήταν πολύ θρασής και δεν ήταν η πρώτη φορά και πιστεύω δεν θα είναι και η τελευταία. Όχι! Παράδειγμα περιστατικό. Απευθυνόταν ο πρωταγωνιστής στο κοινό του. Ένα σώμα τέτοιο το οποίο ήρθε για να μείνει καθώς φαίνεται και δεν είναι ψήφος στιγμής, μέσα σε ένα μήνα να μην στοχοποιηθεί σε επίπεδο προσώπων, διότι έχει εκτραπεί και η λογική σε αυτό. Δεν είναι ωραίο θέαμα να βλέπεις έναν κύριο να ρίχνει νερό σε μια κυρία ή να ρίχνει φάπες σε μια άλλη κυρία. Δεν έχει να κάνει με κόμμα. Την κυρία Κανέλη να λέει στον Άργη Ριντινόπουλο θα σε σφάξω. Πολύ chic, κομψό. Εσείς ως γυναίκα πώς το είδατε όταν το πρώτο είδατε? Δεν είμαι από τις φεμινίστριες με τις τρίχες στα πόδια και στις μασκάλες και τα λοιπά. Αυτές υποστηρίζουν ότι θέλουν ισότητα, δεν θέλουν. Ναι, πώς βγαίνουν και λένε λοιπόν χτύπησε μια γυναίκα, αφού θέλουν ισότητα. Ο κύριος Κασιδιάρης δέχθηκε μια προσωπική επίθεση. Ήταν προγεγραμμένο αυτό να γίνει και πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος με αξιοπρέπεια αντιδρά έτσι, είτε ο άλλος είναι γυναίκα ή άντρας. Τι πάει να πει? Αν μπορώ εγώ να σε προσβάλλω εσένα και εσύ να καθίσεις να το δεχτείς και δεν μου αστράψεις μία. Και δεν είναι αυτό. Επετέθηκε πρώτα η κυρία Κανέλη και πήγε να την αποφύγει ο κύριος Κασιδιάρης. Και μην ξεχνάμε ότι η κυρία Κανέλη είναι εύρωστη και πήγε προς το μέρος του. Και αν τον έριχνε κάτω, θα γινόταν και ρεζίλι το παιδί, ας πούμε. Γιατί εντάξει, είναι δυνατός, αλλά και ένας άντρας μπορεί να σηκώσει τόσα κιλά βάρος. Δεν μπορεί να σηκώσει πάνω από αυτό που μπορεί, οπότε καταλαβαίνετε, ήταν δύσκολη θέση του. Όχι!
Όχι, όχι. Αν τυχόν είσαστε εσείς στη θέση του κυρίου Κασιδιάρη και γινόταν παρόμοια πρόκληση, όπως το λέτε εσείς, τι καταγγέλλετε, έτσι, θα αντιδρούσατε κι εσείς το ίδιο? Αν ήμουν εγώ η προκλητική και του έκανα με μια εφημερίδα Χρυσή Αυγή στη μούρη του μια μπούφλα, όπως έκανε η κυρία Κανέλη, θα είχε κάθε δικαίωμα ο αριστερός μου την αστράψει. Αλλά εμείς δεν σηκώνουμε χέρι ούτε σε άντρες ούτε σε γυναίκες χωρίς να μας έχουν προκλέσει. Εμείς σηκώνουμε χέρι μόνο από τη στιγμή που υπάρχει πρόκληση. Όταν σε κανιβαλίζουν, ξεπερνάς και τα όρια σου. Η χθεσινή αυτή δήλωση της κυρίας Ζαρούλια έκανε το γύρο της Ελλάδος γενικότερα, αμέσως μετά την προβολή της αυτή στην μεσημεριανή μελέτη. Και βέβαια πρέπει να πω ότι έκανε και το γύρο του διαδικτύου. Σχολιάστηκε πάρα πολύ. Γι' αυτό και σήμερα το πρωί βγήκε και έδωσε την δική της απάντηση η κυρία Κανέλη. Εμένα μου φάνηκε ότι δεν ήθελε καθόλου ούτε να δώσει συνέχεια σε αυτό. Αλλά θέλησε και με τον τρόπο της να το αρνηθεί λιγάκι. Βασικά δεν θα ήθελε να έχει καμιά συγγένεια αυτό κατάλαβα. Αυτό είπε και η κυρία Ζαρούλια όμως χθες και μέσα από την συνέντευξη στο Ionian FM. Καμία δεν κυρία Κανέλη δεν θέλει. Καμία δεν θέλει. Ούτε η Κανέλη ούτε η Ζαρούλια να έχουν σχέσεις. Εντάξει, το αίμα νερό δεν γίνεται. Βέβαια. Δεν αλλά γίνεται. Από εκεί και πέρα όμως. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Ποιο ναι. Αίμα όμως. Υπάρχει αίμα πρώτου βαθμού, υπάρχει δεύτερου βαθμού, τρίτου βαθμού. Το αίμα είναι αίμα. Ξέρεις πόσα ξαδέρφια έχω που δεν τα ξέρω. Που λένε για αλλά του συγγενείς μας συμβαίνει, δεν του επιλέγουμε. Πρώτον και δεύτερον, εντάξει, η κυρία Κανέλη είπε το εξής σήμερα, ότι με την συγκεκριμένη κυρία, σου, ακόμα και αν. Δηλαδή, εγώ τι ερμηνεύω. Ακόμα και αν ήμασταν μαζί και σε μια παραλία με ένα κουβαδάκι, δεν σημαίνει κιόλας κάτι αυτό το πράγμα. Σημασία έχει το πολιτικό παιχνίδι που παίζετε πίσω από όλο αυτό τώρα. Μα συγγνώμη, όταν μεγαλώνεις με τον άλλον, μέσα στο σπίτι του, κάνεις διακοπές κοίτα, μαζί. Αν ήταν τόσο. Είναι... Πρόσεξε, περίμενε. Αν ήταν τόσο κολλητιλίκη το μεγάλωμα. Αναγκαστικό, βέβαια. Θα θυμότανε από ποια αυτή είναι. Η κυρία Ζαρούλη θα θυμόταν από ποια πλευρά είναι εξαδέλφη. Γιατί και αυτή δεν θυμάται, είναι λίγο αχνό. Δεν είναι δηλαδή να είστε πρώτα ξαδέρφη και να μεγαλώνετε μαζί. Δεν ξέρεις πώς είναι να μεγαλώνετε μαζί τα πρώτα ξαδέρφια. Ναι, το ξέρω. Απλά το θέμα είναι ότι εντάξει, όταν μεγαλώνεις με έναν άνθρωπο και περνάς και κάποιες αυτές οι ηλικίες, ειδικά όταν είσαι εκείνη, είναι πολύ τρυφερή και πολύ σημαντική. Εντάξει, είναι μια στεναχώρια. Φαντάζεσαι αυτές οι δύο κυρίες να έχουν τα κουβαδάκια στην παραλία και να παίζουν τι θα γινόταν. Εντάξει, δεν θα ήταν έτσι. Τουρτέλα, ήταν μικρά παιδάκια. Το παιδάκι αυτό φαίνεται ο χαρακτήρας του. Από μικρό. Πάμε να δούμε όμως τι γινόταν κατά τη διάρκεια που η Λιάνα Κανέλη ήταν στην εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση. Τι γινόταν στο Μέγκα.